Από μένα είναι ναι. Από σένα? Ναι, σίγουρα. Ναι, και εσύ, Κατάλαβα, και εσύ σε εμάς είσαι. Δεν θα έλεγες όχι ποτέ. Καλώς ήρθες. Πώς σου φαίνεται εδώ? Μου αρέσει πάρα πολύ και να σου πω κάτι. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα αρχίσω να σκέφτομαι το βραδινό, Μετά από την εμπειρία εδώ, τι ωραία που είναι. Με τα πρώτα πλάνα που είδα, γιατί νόμιζα ότι ήμασταν η χειρότερη επιτροπή που πέρασε ποτέ. Όχι. Αλήθεια. Νόμιζα ότι ήμασταν η χειρότερη επιτροπή. Δηλαδή, ήμασταν περισσότεροι λέμε ναι και. Ρε παιδί μου, θα ήθελα πραγματικά έτσι πρώτο Θεό στις αρχές του χρόνου που θα βγει το ταλέντο, ο κόσμος, αν κάτσει να το παρακολουθήσει, δικαίωμά του είναι να βλέπει ό,τι θέλει, θα δει, ρε παιδί μου, μια χαρά, μια πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, αγάπη. Και λέω τόσο πολύ αυτή τη λέξη τώρα τελευταία, γιατί μόνο αγάπη χρειάζεται με αυτά που ζούμε. Αγάπη και θετική ενέργεια. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Ούτε κακία, ούτε γκρίνια, ούτε κριτικές, ούτε τίποτα. Μόνο αγάπη και αγκαλιά. Εγώ 5 λεπτά θέλω, γιατί όταν ακούσαμε τις δηλώσεις σου στην παρουσίαση του βιβλίου. Ναι. Το διάλειμμα, ήμασταν όλοι μουδιασμένοι, μας άγγιξες τόσο πολύ, μας συγκίνησες πάρα πολύ. Το βίωσες δύσκολα. Ήταν λίγο σοκαριστικό, μετρώντας το οξύμετρο, το οξυγόνο, και αυτό που παθαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι που κολλάνε τον κορονοϊό και μένουν στο σπίτι, η ιστορία από το 98 να πάει το οξύμετρο στο 91 και από το 91 να σου πούνε ότι αν πάει στο 90, στο 89 φεύγεις και πας στο νοσοκομείο. Μην ξέροντας εσύ πότε πηγαίνει αυτό το πράγμα από το 98 στο 91 και από το 91 στο 89. Γιατί και πόση ώρα χρειάζεται. Και αυτή τη διαδρομή. Και αν γίνεται και μέσα στη νύχτα. Ακριβώς αυτό. Ξέρω, μπορεί να γίνει μια διαδρομή μέσα σε μισή ώρα και σε μία ώρα. Λες, όπα. Ειδικά, ας πούμε, και εγώ που δεν ζω στο σπίτι με το παιδί. Λες, τώρα τι γίνεται δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, τώρα να μπω σε μία ώρα στο νοσοκομείο και να μην προλάβω να τον δω, να μην προλάβω να μιλήσω, να μην προλάβω να του πω κάτι. Και αυτό που είπα και στην παρουσίαση, ότι λέω θα γράψω στο βίντεο. Λέω και στην Άνση, πάρ' την κάμερα και άρχισε να γράφεις. Το έγραψες? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί ένιωθα ότι δεν θα γίνει. Αλλά λέω κι αν. Και, δηλαδή τώρα από τη μία. Γιατί είναι και κάτι, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνω όταν φεύγω ταξίδι στο εξωτερικό, υπερατλαντικό. Όταν πάω στην Αμερική, ας πούμε, όταν έκανα ταξίδια μεγάλα, άφηνα πάντα ένα γράμμα. Αφήνω πάντα ένα γράμμα και έπαιρνα τον αδερφό μου και του έλεγα, σε αυτό το γράμμα γράφω 5 πράγματα για εσάς. Γιατί μπορεί να. Ωραία, παιδί μου, όταν κάνεις ένα ταξίδι, μπορεί να κάνεις 15-16 ώρες με το αεροπλάνο. Πάντα αγχωνόμουν και ήταν πολλά τα ταξίδια λόγω της εκπομπής που έκανα. Με αποτέλεσμα να γράφω μέσα. Αναστάση μου, αυτό και αυτό και αυτό. Και τα δίνεις. Το λέω ότι το έχω μέσα στο φούρνο το φάκελο. Άρα, αν χρειαστεί, χτύπα ξύλο. Αν χρειαστεί, να ανοίξεις αυτό το φάκελο και γράφω μέσα 5 πράγματα. Είναι. Τα έχεις μαζέψει αυτά τα γράμματα. Υπάρχουν, ναι. Ναι, βεβαίως. Αλλά κάθε φορά. Δώσει μετά στον αδερφό. Όχι, βέβαια, όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στους δικούς. Όχι, βέβαια. Στην Άνση. Όχι, παιδί μου, γιατί να τα δείξω, αφού είμαι με εν ζωή. Άμα συμβεί κάτι. Γιατί είναι το αληθινό συνέστημα. Πολλές φορές δεν μπορούμε το να το αληθινό συνέστημα, αν δεν καταφέρνεις να το εξωτερικεύεις, δεν έχει καμία σημασία στο χαρτί. Μπορείς. Τα λες όμως αυτά. Αν δεν τα λέω. Να τα πεις. Νομίζω όχι όλα. Πάρα πολλά ναι. Αλλά τι ουσία έχει αν σε ένα κομμάτι χαρτί. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο δώρο για τους δικούς σου ανθρώπους να τα διαβάσουν. Σε ευχαριστώ αυτό που λες. Αλλά το λόγο του είναι σκοπός είναι να αποφασίζεις να τα πεις. Τι να τα κάνεις να τα διαβάσεις σε ένα χαρτί. Και γιατί δεν βρίσκεις το θάρρος να πεις ακριβώς αυτά που έχεις γράψει. Γιατί δεν έγινε ζήτημα θάρρους, είναι ζήτημα στιγμής, ζήτημα συνειδητοποίησης. Πάντως αυτά που λέω πολλές φορές και στον κόσμο, πάρτε ένα τηλέφωνο, πείτε σε ένα φίλο σας συγγνώμη ή στη μητέρα σας αγαπώ έτσι ξαφνικά, τα κάνω. Δεν είναι ότι τα λέω χωρίς να τα κάνω, τα κάνω. Οπότε αυτή είναι και η ιστορία. Ότι... Ο Αναστάσης ήξερε ότι είχε κορονοϊό. Βέβαια. Πώς το αντιμετώπισε ο μικρός? Προσπαθήσαμε και εγώ και η μητέρα του να μην τον αγχώσουμε. Ότι είναι καλά, είμαστε καλά. Που μπας είναι καλά και όλα θα πάνε καλά. Και οκ, okay, εντάξει, γιατί το είχε περάσει και η μαμά του. Με αποτέλεσμα να. Ήταν λίγο πιο εξοικειωμένο. Όλα τα άλλα και πάρα πολλά ακόμη την 5η το βράδυ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.